Και θα συνεχίσουμε με πολιτική κουβέντα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η Μαρία Σπυράκη, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα σας από τις Βρυξέλλες. Ο λόγος για τον οποίο σε κάλεσα για να μιλήσουμε σήμερα στο Δελτίο είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει τόσες εξελίξεις σε σχέση με τα της συμφωνίας που δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να σε ρωτήσω. Έφτασε η Τρόικα και τη στείλαμε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο. Τώρα νομίζω πως όλα αυτά αποδεικνύουν ακριβώς την αμηχανία με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη συμφωνία και όσα θα απορρέουν από αυτή. Και πιστεύω ότι η αμηχανία είναι μια πολύ επίκης λέξη, ένας πολύ επίκης χαρακτηρισμός. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει πώς θα προχωρήσει. Παλινοδεί ανάμεσα στο αν θα καταλήξει σε μια συμφωνία την οποία αργότερα θα επιχειρήσει να εφαρμόσει ή αν θα ξαναπάει σε εκλογές σε άμεσο χρονικό διάστημα για να ξεκαθαρίσει τα του οίκου της. Και αυτό κοστίζει πάρα πολύ την πραγματική οικονομία. Βλέπεις εκλογές? Αυτό που σίγουρα βλέπω είναι τεράστιο πρόβλημα στην πραγματική οικονομία. Τεράστιο πρόβλημα. Νομίζω πως πρέπει η κυβέρνηση να πάρει την ευθύνη και να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα είτε στη μία είτε στην άλλη κατεύθυνση. Προφανώς και οι εκλογές δεν χρειάζονται, γιατί δεν έχει κανένα νόημα κάποιος να κάνει εκλογές για να ξεκαθαρίζει τα του οίκου του την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση. Ειδικά, αν επιλέξει μάλιστα ο Πρωθυπουργός, Μαρία, να κάνει εκλογές, θα τις κάνει μόνο για εσωκομματικούς λόγους, πιστεύεις? Προφανώς. Γιατί έχει παντελή αδυναμία να διαχειριστεί αυτό που συμβαίνει στο κόμμα του. Και γιατί έχει σοβαρό ζήτημα να δει πώς θα προχωρήσει την εφαρμογή της συμφωνίας. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνει, πρέπει να το κάνει άμεσα. Κατέληξε όπως κατέληξε, με κορυφαία, γιγαντιαία λάθη και παραλήψεις σε αυτή τη συμφωνία. Στηρίξαμε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να πάρει την ευθύνη και να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας πρώτα και στην υλοποίησή της μετά, ώστε να φύγει οριστικά ο κίνδυνος της εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ που βρίσκεται στο τραπέζι και παραμένει στο τραπέζι παρά τις διαβεβαιώσεις. Και δεν χρειαζόμαστε άλλους μάρτυρες. Από τις σημερινές αποκαλύψεις στον τύπο για τα σχέδια του κ. Βαρουφάκη, που τώρα μεν σε ορισμένους μπορούν να προκαλούν θυμηδία, σίγουρα όμως αυτό που πρέπει να μας προκαλέσουν είναι ένα ρίγι φόβου, διότι ο κ. Βαρουφάκης μέχρι πριν λίγες εβδομάδες ήταν υπουργός οικονομικών. Είχε τις τύχες μας στα χέρια του. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην ίδια γραμμή αυτή τη στιγμή, θέλω να πω, σε σχέση με την ευρωπαϊκή προσπάθεια, με την κυβέρνηση. Και αυτό το είδαμε και στο πρόσφατο γεύμα εργασίας υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και την διαβεβαίωση που τη μετέφερε ο Σταύρος ο Θεοδωράκης, γιατί εκτός από το πρόεδρος εκεί και επικεφαλής στο ποτάμι, έκανε και ρεπορτάζ μάλλον στη συνάντηση αυτή, είπε ότι πήρα διαβεβαιώσεις ότι δεν θα έχουμε εκλογικό ευνηδιασμό. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Νομίζω πως είναι προτιμότερο να ρωτήσετε για αυτό τον κύριο Θεοδωράκη. Όχι, θέλω να πω ότι εάν δεν έχουμε εκλογικό ευνηδιασμό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τον ρωτήσουμε, ότι και η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε κάποια διαφορετική δήλωση ο Βαγγέλης ο Μημαράκης, μάλλον πιστεύει ότι δεν θα έχουμε εκλογικό ευνηδιασμό. Πάει να πει ότι βρισκόμαστε σε μια πορεία που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε ή θα υπάρξουν και προβλήματα στην πορεία? Αυτό που σίγουρα έχει καταστήσει σαφές η Νέα Δημοκρατία είναι ότι εγγυήθηκε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Και γι' αυτό το βράδυ της πολύ δύσκολης ψηφοφορίας, είπε ναι. Και αυτή ήταν η στάση ευθύνης. Και συνεχίζει να λέει ναι στην προσπάθεια. Από εκεί και πέρα όμως η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι ζητά από την κυβέρνηση να αναλάβει όλη την ευθύνη. Και ζητά σήμερα να δώσει εξηγήσεις για όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα σχέδια του κ. Βαρουφάκη. Δεν είναι έξω από τη συζήτηση αυτό το στοιχείο. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Υπουργός Οικονομικών φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα να σχεδίαζε εναλλακτικό σχέδιο εναντί του ευρώ. Δεν είναι έξω από την ευθύνη. Το αναφέρεις αυτή την κουβέντα για δεύτερη φορά, οπότε θα σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι τα ήξερε όλα αυτά ο Τσίπρας?
Αυτό που σίγουρα συμβαίνει είναι το εξής. Αν τα ήξερε, είναι συνένοχος. Αν δεν τα ήξερε, έχει πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνησή του. Άγνοια δεν μπορεί Απλά να πράγματα. δηλώσει. Απλά πράγματα. Άγνοια Δεν δεν μπορεί μπορεί να να... δηλώσει. Δεν συγχωρείται άγνοια σε αυτές τις περιπτώσεις. Σωστά, Αν δεν σωστά. τα ήξερε, η κυβέρνησή του έχει πολιτικό πρόβλημα. Έχει πολιτικό πρόβλημα διεύθυνσης από τον ίδιο. Αν τα ήξερε, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σε Ωραία. κάθε περίπτωση. Πάντως Ξεκάθαρο. πρέπει να μας απαντήσουν σε αυτό. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Πάμε τώρα στα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, που ουσιαστικά είναι και ο λόγος που ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα. Παρατήρησα κατά τη διάρκεια της ανατάσσεως του χειρός, έτσι, επιβεβαίωσης της Προεδρίας με Ημαράκη, ότι υπήρχαν στην αίθουσα και άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή η Προεδρία με Ημαράκη συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Αναμφίβολα ναι. Δίνει μια ηρεμία χρόνου στη βάση και στα κομματικά μας στελέχη να προχωρήσουμε, να δούμε, να εκτιμήσουμε τη συγκυρία και να κινηθούμε ανάλογα μετά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Είμαι και εγώ ανάμεσα σε εκείνους τους βουλευτές που υποστήριξαν ότι ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης πρέπει να μείνει έως το συνέδριο του 2016, ως το τακτικό μας συνέδριο, με δήλωσή μου, μαζί με τους συναδέλφους που... Την έχω διαβάσει, Μαρία, την έχω διαβάσει. Ναι, και πολιτικά είμαι μαζί με τους συναδέλφους που συνυπέγραψαν το κείμενο για να παραμείνει ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εμείς θέλουμε ηρεμία στη χώρα, θέλουμε να δούμε ακριβώς πώς θα είναι το πολιτικό τοπίο, γιατί είμαστε πάρα πολύ μεγάλο κόμμα και είμαστε και έχουμε και είμαστε και το κόμμα της ευθύνης για να αποφασίσουμε ποιο θα είναι το επρόσωπο και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ο κ. Μαϊμαράκης πολύ σοβαρά έδωσε ένα. Σε τι χρονικό ορίζοντα τοποθετεί στο συνέδριο? Νομίζω πως αυτό θα φανεί, θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις. Αλλά πάντως μέχρι τον Ιούνιο του 2016 θα γίνει. Και υπάρχει ένα βασικό ζήτημα εδώ. Ανοίξαμε τις κομματικές μας διαδικασίες με την προηγούμενη εκλογή, με την εκλογή του Αντώνη Σαμαρά. Σας θυμίζω ότι ήταν καταρχήν τρεις οι υποψήφοι. Ο κ. Σαμαράς, ο κ. Αβραμόπουλος και η κυρία Μπακογιάννη, και μετά έμειναν δύο, ο κ. Σαμαράς και η κυρία Μπακογιάννη. Ωστόσο, καταλήξαμε στην ευρεία κομματική βάση, αφήνοντας και ανθρώπους από την κοινωνία να έρθουν να ψηφίσουν, με βάση το γεγονός ότι το κόμμα έπρεπε να ανοίξει τις πόρτες του. Έτσι θα είναι και τώρα ανοιχτές οι πόρτες του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν κλείσουμε τις πόρτες, αν κλείναμε τις πόρτες, το μόνο που θα καταφέρναμε είναι να συρρυκνωθούμε και να δείξουμε πως είμαστε ένα κλειστό σύστημα το οποίο αναφέρεται στον εαυτό του. Μπορείς να φανταστείς τη Νέα Δημοκρατία με πρόεδρό της μετά το συνέδριο ξανά τον Βαγγέλη Μαϊμαράκη, ή πρέπει να γίνει μια κομβική εκεί, μια ιστορική αλλαγή στο κόμμα? Αυτό θα φανεί από τη συγκυρία που θα έχουμε τότε. Το βέβαιο είναι ότι το πρόσωπο που πρέπει να εκλέξουμε σίγουρα θα πρέπει να εκφράζει διαχρονικά την παράταξη, αλλά συγχρόνως. Να έχει το στίγμα της νέας εποχής, να είναι σαφής η τοποθέτησή του εκεί που ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης επανατοποθέτησε και προσδιορίσε την παράταξη και δεν είναι άλλο από το μεσαίο χώρο, από το χώρο της κεντροδεξιάς, από το χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου, και είναι ο χώρος στον οποίο αναφερόμαστε. Με τα προβλήματα, με τα λάθη και τις παραλήψεις, αλλά και με την εμπειρία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε η δύναμη που με σοφροσύνη, με γενναιότητα εγγυόμαστε την πορεία της χώρας. Και κυρίως πρέπει να πω κάτι πολύ καθαρά. Ούτε ψέματα είπαμε, ούτε ψευδεστήσεις καλλιεργήσαμε. Το ότι οι πολίτες έκαναν μια άλλη επιλογή, αυτό είναι ένα ζήτημα που προφανώς μας αφορά, διότι προφανώς δεν κάναμε τα πράγματα όπως έπρεπε. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα από το να τάζει στους πάντες τα πάντα και στο τέλος να θέλεις να τους επιστρέψεις και το λογαριασμό. Αυτή την περίοδο, έτσι όπως είναι τα πράγματα, πώς εξηγείς ότι διατηρεί υψηλά ποσοστά ο σημερινός Πρωθυπουργός? Αλλή μόνο αν δεν διατηρούσε. Είμαστε 6 μήνες μετά τις εκλογές στην ουσία, ναι, ακριβώς 6 μήνες σήμερα. Μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου. Αλλή μόνο αν δηλαδή το πολιτικό προσωπικό και στην κορυφή του, όπως είναι οι πρωθυπουργοί, εξατμίζονταν με αυτή την ταχύτητα. Αλίμονο, αν χρειαζόμαστε εκλογές... Έχουμε μάθει σε υψηλές ταχύτητες τα τελευταία χρόνια πάντως. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Που κόστησαν και πάρα πολύ στη χώρα.
Ο κύριος Τσίπρας, αντί να χαίρεται με τη δημοφιλία του, θα ήταν καλό να τη χρησιμοποιήσει προκειμένου να κυβερνήσει. Θα ήταν καλό να τη χρησιμοποιήσει προκειμένου να προχωρήσει στην υπαφή και την υλοποίηση των συμφωνιών. Την ερώτηση δεν την έκανα περισσότερο για να επικεντρωθούμε στον κύριο Τσίπρα. Την έκανα για να επικεντρωθούμε στα της Νέας Δημοκρατίας. Τι χρειάζεται πλέον για να ξαναπείσει το λαό η κεντροδεξιά παράταξη? Τι είναι αυτό που λείπει? Καταρχήν, νομίζω πως χρειάζεται μια ανασυγκρότηση του λόγου στο πεδίο της πολιτικής. Τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Φυσικά και παίζουν ρόλο. Τα πρόσωπα και στις μικρές και στις μεγάλες ιστορίες παίζουν ρόλο. Χρειάζεται μια ανανέωση του παλαιού πολιτικού προσωπικού. Προφανώς που έχει σχέση με όλα αυτά που δεν θέλει να θυμάται ο Έλληνας. Έτσι κι αλλιώς οι Έλληνες πολίτες, με πολύ γρήγορους θεσμούς, ανανεώνουν το πολιτικό προσωπικό. Και το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, δόξα τω Θεώ, είναι και αρκετό και επαρκές στο πεδίο της γνώσης και των προσόντων και της εμπειρίας, για να μπορέσει να υπηρετήσει όλες τις θέσεις. Ευτυχώς για εμάς, είμαστε ένας πολιτικός χώρος που αναφερόμαστε σε πολύ δυναμικά στρώματα της κοινωνίας. Ευτυχώς για εμάς, η παράδοσή μας επιτρέπει να έχουμε στελέχη και να φτιάχνουμε στελέχη που μπορούν με μεγάλη ευθύνη να διαχειριστούν τις τύχες. Το ζήτημα είναι αν ο λόγος που θα διατυπώσουμε είναι ελκυστικός. Αυτή τη στιγμή ο λόγος που διατυπώνουμε είναι καταρχήν απολογητικός, ήταν απολογητικός, πρέπει να γίνει ελκυστικός, χρειάζεται χρόνος γι' αυτό. Και την ίδια ώρα χρειάζεται σοβαρότητα. Χρειάζεται ουσιώδης πολιτική παρέμβαση. Για παράδειγμα, επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα αγκαλιάσουμε την πραγματική οικονομία. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρέπει να εγγυηθούμε τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και αυτών που εργάζονται εκεί. Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο βασίζεται στην ιδιωτική οικονομία. Σε όλους τους τόνους θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει να παίζει με την αβεβαιότητα, να τη βγάλει από το τραπέζι, να προχωρήσει στη συμφωνία, να ομαλοποιηθεί σταδιακά η ροή της χρηματοδότησης και άρα το τραπεζικό σύστημα, και έτσι να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στην κανονικότητα. Ήθελα να του πω καλώς τον. Όταν λέγαμε ότι η χώρα πρέπει να είναι σε μια κανονικότητα, ήταν σε παραστατική έξαρση. Μαρία, σε ευχαριστώ. Έπρεπε να κλείσουν οι τράπεζες, ναι, για να καταλάβει ότι η κανονικότητα είναι το κλειδί για τη ζωή μας. Απολύτως, είσαι απολύτως σαφής. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση στο Δελτίο. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλό βράδυ.